Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διευρυμένη σύσκεψη για την τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Ερών που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Πρώτος στόχος είναι η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των προτάσεων με στόχο την ανάδειξη του νομού. Έχουμε τη λίμνη μας, έχουμε το σπήλαιό μας, έχουμε τον Τίβο Καστά, έχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και αν ξέχασα κάτι, συγχωρέστε με. Μπορούμε όλα αυτά να τα ενώσουμε. Έχουμε δυνάμεις, έχουμε τη δυνατότητα να τα προχωρήσουμε. Μπορεί να μην έχουμε τον ήλιο και θάλασσα, έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε άλλα πράγματα που μπορούμε να φέρουμε ποιοτικό τουρισμό, να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι να περπατήσουν μέσα στις Σέρρες, να γνωρίσουν τις Σέρρες, να γνωρίσουν τους Σεραίους. Πρέπει να είμαστε φιλόξενοι και πρέπει, σας είπα, να το πιστέψουμε. Αν δεν δώσουμε εμείς αξία στον τόπο μας, κανένας δεν θα έρθει να δώσει αξία σε εμάς τους ίδιους και φυσικά στον τόπο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή προβολή και ανάδειξη. Και βέβαια η ανάδειξη του Τύμβου και της Αμφίπολης θα οδηγήσει και όλους τους άλλους φορείς, έτσι ώστε να έχουμε και για την Κερκίνη, και για την Τολαϊλιά, για Αλιστράτη και για διάφορους χώρους που πραγματικά αξίζει να προβάλλουμε όλο το όνομά μας που έχουμε τόσο ωραία πράγματα να δείξουμε. Αυτό θέλει ενότητα. Ο πολιτισμός είναι, όπως πολλές φορές το είπα, πάνω από χρώματα, από κόμματα. Όλοι ενωμένοι πρέπει να δουλεύουν. Και ο πολιτισμός με τον τουρισμό είναι αλληλένδετοι, έτσι ώστε να έχουμε τη σωστή ανάπτυξη για την περιοχή μας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν στην εν λόγω συνάντηση και κατατέθηκαν άκρως ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα πρέπει να γνωρίσουμε τον τόπο μας, κάποιος του είπε από τους προηγούμενους, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, ίσως κάνει περιφερειακή. Θα ήθελα να σας παρακαλούσα να δείτε τι μπορεί να γίνει με τα σχολεία αν επισκέπτονται σημεία του νομού. Στο σπίλα στάσεις πάνω όλοι. Εγώ το έχω παράπονο, τα σχολεία μας δεν γνωρίζουν τα κερδίδα. Δεν πάνε στα κερδίδα. Περνάνε να πάνε σε κάποια κατασκήνωση το καλοκαίρι, αλλά δεν κάνουν τον κόπο να δέχουν μισή ώρα στον τόπο μαρτυρίου του κερδιδιών. Πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Επίσης, θεωρώ ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να στοχεύσουμε είναι οι φοιτητές. Έχουμε χιλιάδες φοιτητές, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν περάσει από το νομό μας και δεν φροντίσαμε να τους τον δείξουμε εμείς. Αυτοί δεν θα πάνε. Άρα, τι είναι τουρισμός, έχουμε κάποια σημεία, ποια είναι όμως η δικιά μας η ικανότητα να προωθήσουμε σωστά αυτά τα σημεία, το τουριστικό προϊόν. Ο νομός Ερών μπορεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό άξονα που ξεκινάει από την Αμφίπολη, πάει στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, περνώντας μέσα από το κοπηλατοδρόμιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, το κεθείς του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, και να καταλήξει βόρεια προς τη λίμνη Κερκίνη και τα οχυρά του Ρούπελ. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προωθήσουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά σε αυτόν τον νομό. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, τέλος πάντων, η λίμνη για μας εκεί πέρα και νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να αναπτύξουμε είτε αγροτουρισμό, είτε τουρισμό, είτε αθλητικό τουρισμό, ό,τι μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτόν τον χώρο. Πρώτη μας δουλειά είναι να αναπλάσουμε το χώρο, το λιμανάκι της Κερκίνης. Πρώτη δουλειά είναι αυτή. Δεύτερη δουλειά να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης. Θα τρέξουμε, θα ψάξουμε και βασικά θα πω το εξής, ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη γύρω-γύρω αυτού του χώρου και παίρνουμε ήδη πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Καλύτερα είναι να τα πούμε όταν θα γίνουν και όχι να πούμε ότι θα, ξέρετε, στο μέλλον θα γίνουν πράγματα και ούτω καθεξής. Από την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Ερών Αναθεματική Ενότητα Τουρισμού, προκειμένου να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης οι δράσεις, τις οποίες πρότειναν οι φορείς. Αυτό που υπόθηκε από πλευράς φορέων είναι να υπάρξει πρώτα η δημιουργία υποδομών. Και τέλος, η συστηματική και στοχευμένη προβολή των τουριστικών περιοχών του νομού. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι οι υποδομές για όποιο σημείο του νομού μας. Το δεύτερο πράγμα είναι ο συντονισμός όλων αυτών που πρέπει να γίνουν των έργων για τις υποδομές. Και φυσικά να αποφασίσουμε τότε μένει το τρίτο που είναι η προβολή για το ποιους θα φέρουν εδώ και τι θα προβάλλουν. Παρακαλώ πάλι πραγματικά να γίνει το συντονιστικό όργανο πολυβομελές, να είναι σίγουρα κάποιοι από τους δημάρχους, αν όχι όλοι, για να μπορέσουμε να
το τουριστικό προϊόν του νομού μας και να το αναδείξουμε, αλλά και να το απλώσουμε σε όλο τον νομό. Σταθεροποίηση της στάθμης της λίμνης ανά εποχή για να έχει ενδιαφέρον η περιήγηση των επισκεπτών. Να αποκατακτηριστούν οι χώροι υποδοχής, η λιμάνια και να αναβαθμιστούν. Για να απολαμβάνουν οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι της όμορφης όρης λίμνης. Να καθαρίζονται οι δρόμοι από τα κλαδιά αλλά και οι χώροι παρατήρησης και χαλάρωσης. Να αποκατασταθούν τα κιόσια, να κατασκευαστούν παγκάκια, μικρά πάρκα αναψυχής κτλ.